Καλό πρωινό, κύριε Γκιώκα. Καλή σας μέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Νομίζω το είπε και ο κύριος Κουτσούμπας εχθές. Χωρίς τη δική σας πρόταση, σας βάζω κατευθείαν στα της επικαιρότητας. Χωρίς τη δική σας πρόταση για εξεταστική, δεν θα υπήρχε διερεύνηση για το συγκεκριμένο δυστύχημα, για τη συγκεκριμένη τραγωδία. Είναι ακριβώς έτσι και νομίζω χθες αυτό επιβεβαιώθηκε. Ότι δηλαδή ότι αν δεν υπήρχε η πρόταση του ΚΚΕ, η οποία συζητήθηκε πριν δύο εβδομάδες για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής, όπως και έγινε, γιατί όλα τα κόμματα το ψήφισαν με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε σε επίπεδο Βουλής πάντα συζήτηση και έρευνα για το έγκλημα των Τεμπών. Γιατί η ΜΕΝ Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά δεν ήθελε να γίνει τίποτα και απλά αναγκάστηκε να ψηφίσει την πρόταση του ΚΚΕ, γνωρίζοντας ότι αυτή θα μπορούσε να περάσει και χωρίς τις δικές της ψήφους, γιατί υπάρχει πρόβλεψη του Συντάγματος που δίνει τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ θέλανε προανακριτικές επιτροπές με ένα περιορισμένο περιεχόμενο, σαν και αυτές που κατέθεσαν, τις οποίες εμείς τις ψηφίσαμε, γιατί δεν έχουμε κανένα ζήτημα, ίσα-ίσα θέλουμε να γίνει έρευνα για κάθε πτυχή και πλευρά του ζητήματος, όμως εντοπίσαμε το περιορισμένο περιεχόμενο που είχαν και μάλιστα προανακριτικές επιτροπές που ξέραν εκ των προτέρων ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές από τη Νέα Δημοκρατία. Το ουσιαστικό για μας είναι η πρόταση που καταθέσαμε χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς τακτικισμούς, παρά μόνο με ένα κριτήριο, το να γίνει όσο γίνεται πιο σε βάθος έρευνα για την αναζήτηση των αιτιών του εγκλήματος, τόσο των πολιτικών όσο και των ποινικών ευθυνών που αυτές υπάρχουν. Και αυτή την προσπάθεια θα κάνουμε και στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής, γνωρίζοντας φυσικά ότι ο συσχετισμός είναι αρνητικός, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει, να βάζει προς κόμματα αν το επιθυμεί. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα δώσουμε και σε αυτό το πεδίο τη μάχη. Ναι. Τώρα, κύριε Γκιώκα, νομίζω πως πρέπει να έχουν χαμογελάσει τα πρόσωπα ορισμένων εκεί στον Περισσό μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα ακόμα και τρίτο κόμμα. Μάλιστα, να κονταροχτυπιέται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς τις διαβάζετε εσείς τις δημοσκοπήσεις αυτές? Εμείς διαβάζουμε και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, όπως για παράδειγμα το στοιχείο που λέει ότι στο ερώτημα ποιο κόμμα πιστεύετε ότι ασκεί την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απαντάνε το ΚΚΕ. Και πιο δημοφιλής αρχηγός, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, πολλές φορές πρώτος είναι ο κύριος Κουτσούμπας. Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς χωρίς να υποτιμάμε προφανώς τις δημοσκοπήσεις κάθε άλλο, θεωρούμε ότι αυτό που σήμερα έχει ανάγκη ο λαός είναι να δυναμώσει ένα ριζοσπαστικό ρεύμα. Αυτό εκφράστηκε εν μέρη και στις βουλευτικές και στις τοπικές εκλογές με τη συμπόρευση ενός κόσμου με το ΚΚΕ, να δυναμώσει ένα ριζοσπαστικό ρεύμα απέναντι στα μεγάλα μέτωπα και τα μεγάλα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή μπροστά μας ο λαός, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα. Είναι τα ζητήματα της ακρίβειας, το μέτωπο της ακρίβειας. Είναι το ζήτημα του φορολογικού που χτυπάει ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες κτλ. Είναι τα ζητήματα των διεθνών εξελίξεων που είναι ανοιχτά. Το ζήτημα με το έγκλημα ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό, στα οποία εμπλέκεται η χώρα μας με ευθύνη της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, είναι το ζητούμενο να δυναμώσει η πάλη του λαού μπροστά στα μεγάλα μέτωπα και να δυναμώσει ένα ριζοσπαστικό ρεύμα αφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Και μακάρι και πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να εκφραστεί και εκλογικά και στις επόμενες ευρωεκλογές που υπάρχουν μπροστά μας. Ποιος είναι ο πήχης για τις ευρωεκλογές? Όσο γίνεται ψηλότερα. Ξέρετε, εμείς δεν βάζουμε ούτε εκλογικούς στόχους, ούτε στόχους θέσεων, ούτε αριθμητικούς στόχους. Όμως θεωρούμε ότι μπορεί να δυναμώσει ακόμη περισσότερο η συμπόρευση με το ΚΚΕ. Υπάρχει κόσμος ο οποίος βγάζει συμπεράσματα, αναγνωρίζει στο ΚΚΕ τη συνέπεια, τη μαχητικότητα, τη σταθερότητα των θέσεών του, σε αντίθεση με αυτά που βλέπει και στο ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως σε άλλα κόμματα και όλη αυτή την κινούμενη άμμο του αστικού πολιτικού συστήματος. Και αυτός ο κόσμος μπορεί να ακουμπήσει σήμερα στο ΚΚΕ, να συμπορευτεί μαζί του, όχι όμως μόνο στην κάλπη,
όχι όμως μόνο στην κάλπη, αλλά στον καθημερινό αγώνα για τα μεγάλα μέτωπα που είναι ανοιχτά. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό το ζήτημα. Μάλιστα, τώρα ένα από τα μέτωπα, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, ένα από τα θέματα που είναι ανοιχτά και γίνεται μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, κύριε Γιώκα, θα αφήσω λίγο την ακρίβεια, θα αφήσω λίγο τα τέμπη, είναι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Ακούσαμε και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μέσα στην εβδομάδα να λένε πως αν έρθει και είμαι αναγκασμένος να το ψηφίσω, εγώ θα παραιτηθώ. Εσείς τι λέτε για το συγκεκριμένο ζήτημα, αν έρθει τελικά ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή, πώς το βλέπετε, προς τα ποια κατεύθυνση είστε, προς ποια κατεύθυνση είστε. Εμείς έχουμε διατυπώσει μια θέση ότι δεν μπορούν μια σειρά κοινωνικά δικαιώματα που πρέπει να αναγνωριστούν σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορεί να συνδέονται στενά με έναν θεσμό όπως είναι ο θεσμός του γάμου, ο σημερινός θεσμός του γάμου, που κατά τη γνώμη μας έχει ένα ξεπερασμένο περιεχόμενο. Αυτοί οι άνθρωποι ζητάνε τη δυνατότητα της σύνταξης, της περίθαλψης, μια σειρά δικαιώματα τα οποία κακώς σήμερα συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με το θεσμό του γάμου. Αυτό κατά τη γνώμη μας είναι, να το πω έτσι, ένας ξεπερασμένος θεσμός που συνδέει κοινωνικά δικαιώματα που πρέπει να αναγνωρίζονται ανεξαιρέτως σε όλους τους ανθρώπους, αν είναι παντρεμένοι ή δεν είναι παντρεμένοι, ανεξάρτητα του σεξουαλικού τους προσανατολισμού κτλ. Θα έπρεπε να αναγνωρίζονται σε όλους τους ανθρώπους και όχι να συνδέονται και να εξαρτώνται με έναν θεσμό, με το σημερινό οικονομικό και κοινωνικό περιεχόμενο που έχει ο γάμος. Από αυτή την άποψη λοιπόν εκφράζουμε έναν προβληματισμό, θα δούμε τι θα φέρει και η κυβέρνηση στη Βουλή. Μάλιστα. Κύριε Γκιώκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό πρωινό να σας ευχηθώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.